Κυρίες και κύριοι, το eFood Goes to Europe σήμερα είναι στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Περπινιά, το οποίο είναι η πρωτεύουσα της Γαλλικής Καταλωνίας. Ναι, υπάρχει Γαλλική Καταλωνία και έχουμε έρθει εδώ να φάμε τι κρέπες. Νοτέλα μπανάνα, εντουάν καραμέλ. Είναι απίστευτο πόσο λίγο φύλλο μπαίνει. Πήραμε τρεις κρέπες, είπαμε να μας κάνει προτάσεις από κάποιες κλασικές. Έχουμε καταρχάς εδώ ζάχαρη σαντιγί. Είναι θεόλεπτη. Είδα πάρα πολύ κόσμο να ξεκινάει να τρώει την κρέπα από το πίσω μέρος, έτσι. Εγώ θα τη φάω όπως ξέρω. Κρέπα αυτή. Είναι πολύ νόστιμη. Τρομερά ελαφρύ το φύλλο. Δεν έχω πάει πιο λεπτό φύλλο. Σαν κάτι να λείπει στη γεύση και το κάνει πολύ ελαφρύ. Δεν έχει τίποτα, έχει μόνο ζάχαρη και σαντιγί. Παρ' όλα αυτά είναι θεόγλυκο. Κρόκ μεσχέ. Θα κάνω ένα διάλειμμα με ένα αλμυρό. Το κρόκ μεσχέ, το οποίο είναι το εξής. Ένα τοστ με τυρί πάνω, τυρί κάτω, τυρί μέσα και αυτό έχει και αλαντικό. Είναι σαν τοστ που δεν λυπήθηκε από το τυρί. Είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει. Εν τω μεταξύ, ακούγεται τόσο καλύτερα από το ταπεινό τοστ που μπορεί να λες και μιλάς, ας πούμε, με το μαράκι στο Instagram και σου λέει τι έφαγες. Δεν θα πεις τώρα μαράκι έφαγα ένα τοστ, σαλάμι κασέρι. Οπότε γυρνάς και λες το μαράκι, να μωρέ, επειδή ήμουν πρόσφατα Γαλλία, μου έχω φτιάξει να φάω δύο κροκ μεσιέ. Και το μαράκι είναι καλά, αυτό είναι πολύ τελικάτο. Θα πάμε μια άλλη κλασική γαλλική κρέπα που είναι η καραμέλα. Επειδή δεν μπορεί να διαλέξει υλικά, έχει 5 κρέπες, 6, αυτές. Είναι ένα θεόλεπτο φύλλο με ελάχιστο υλικό. Κοίτα, είναι λίγο μέσα στη Γαλλία, γιατί αν είχα φάει αυτή την κρέπα στην Ελλάδα, είχα ξεγριωθεί, θα πάρει τηλέφωνο. Θα την είχα πάρει από το σπίτι, ξέρεις, μόνο στην παράγγελα και θα πήγαινα στο μαγαζί να τη δείξω. Θα έλεγα τι είναι αυτό, ρε. Είναι πολύ άλλο φαΐ, ξέρεις, είναι κάτι πολύ ελαφρύ και αυτά. Εμείς συνήθως τρώμε κρέπες και βογκάμε. Για το τέλος πήραμε την πιο κλασική ελληνική γλυκιά κρέπα για να κάνουμε τη σύγκριση, που είναι νουτέλα μπανάνα. Βλέπουμε είναι θεόμικρη. Τόσο καιρό κοροϊδεύονται μεταξύ τις αθηναϊκές κρέπες για το μικρό τους μέγεθος. Οι αθηναϊκές κρέπες αθηρία είναι. Αυτή λοιπόν η πιο κλασική κρέπα που έχουμε και στην Ελλάδα, η σοκολάτα μπανάνα. Ωραία είναι, δεν έχει πολλή ποσότητα. Αυτό το τρομερά λεπτό την κάνει να μην μπορεί να την πιάσει. Είναι έτοιμη να κοπεί, να διαλυθεί το φύλλο της κρέπας. Έτσι πρέπει να είναι το φύλλο της κρέπας. Τόσο λάθος το κάνει. Αυτά λοιπόν από το Περπινιάν που δοκιμάζουμε κρέπα στη Γαλλία. Δοκιμάσαμε κρέπα στη Γαλλία. Αν θέλετε εσείς να φάτε σωστή κρέπα, αλμυρή κρέπα, γλυκιά κρέπα, πολύ μεγάλη κρέπα, όπως έχουμε συνηθίσει να την τρώμε, μπείτε τώρα στο eFood, παραγγείλετε. Μέχρι το επόμενο eFood Goes to Europe. Bon appétit. Je suis.